Εδώ ειδικά στην Αγία Πελαγία ουσιαστικά έπεσε το πιο ο πιο μεγάλος όγκος βροχής. Έχουμε εκτιμήσει σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς ότι έχουμε πάνω από 130 χιλιοστά στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έπεσε, ο όγκος αυτός έπεσε μέσα σε 35 λεπτά. Και μέσα σε 10 λεπτά έγιναν όλα. Έγινε όλη αυτή η καταστροφή με το πλημμυρικό ρεύμα, το οποίο τον λέμε και flash flood, δηλαδή στιγμιαία πλημμύρα. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μία διοχέτευση του νερού που έπεσε στην πάνω περιοχή, που παρέσυρε όγκους λάσπης και εδάφους μαζί με αντικείμενα. Κατέβηκε ως ένα κύμα τσουνάμι, αλλά από την αντίθετη πλευρά, προς τη θάλασσα, παρασέροντας τα πάντα. Όταν έφτασε στα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει πρόσφατα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, τα πλημμυρικά έργα αυτά δεν, και η πλακοσκεπής αγωγή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο, αλλά κυρίως οι είσοδοι των έργων έχουν απομονωθεί από μεγάλα δέντρα, καλάμια, αυτοκίνητα, αντικείμενα, με αποτέλεσμα να μην πολύ ρίχνουν να λειτουργήσουν. Το νερό στη συνέχεια κινήθηκε επιφανειακά.